Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή από το Ολυμπιακός News. Ο Ολυμπιακός κατάφερε λοιπόν μετά από αρκετή δυσκολία να πάρει το παιχνίδι μέσα στο ΣΕΦ εναντίον της Ζάλγκυρης. Ξεκίνησε εντυπωσιακά την πρώτη περίοδο, με τη Ζάλγκυρης να μην μπορεί να πετύχει ούτε βολή, ούτε λέει από ούτε τίποτα. Πραγματικά πολύ κακή στην πρώτη περίοδο, πετυχαίνοντας μόλις 6 πόντους. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε λοιπόν από εκεί και φαινόταν ότι το παιχνίδι θα είναι αρκετά ήρεμο και ότι θα ανοίξει την διαφορά, όπως είχαμε πει ότι έπρεπε να κάνει πριν τον αγώνα. Τελικά ο Ολυμπιακός όμως κατάφερε και έχασε σε όλες τις υπόλοιπες περιόδους. Όσο προχώραγε το παιχνίδι, τα πράγματα γινόντουσαν χειρότερα και φτάνουμε στο τέλος με τη διαφορά 1 στις 3 με ένα τρίποντο της Άλγκυρης, να παλεύουμε για τις βολές, αντιαθλητικό από τη μία. Το τελευταίο λεπτό, τα τελευταία 1,5 λεπτό για την ακρίβεια, πήρε πάνω από 10 λεπτά. Με τα challenges, 3 φορές οι διαιτητές πήγαν να δουν φάσεις, μία υπέρ αντιαθλητικού του Παπα-Νικολάου, το οποίο χρειάστηκε απλό φάουλ, μία για φάουλ στο shoot, το οποίο θα ήταν end one για τις Άλγκυρες, πολύ σημαντικό, και αυτό και εκεί άλλαξαν τη γνώμη τους. Το τρίτο play δεν το θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια. Πάντως, ποιοι ήταν οι καλύτεροι παίκτες του αγώνα από την δικιά μας ομάδα? MVP βγήκε ο Σάσα Βεζένκοφ, ήταν ο MVP της EuroLeague και έχει έρθει απλά ακόμα καλύτερος. Βρίσκει πιο εύκολα πόντους, παίρνει end ones, δηλαδή στο τέλος αυτός έκανε το παιχνίδι με ένα end one που κέρδισε, με το πήρε την μπάλα, γυρνάει και κάνει layup όσο είχε ήδη προστάρει τον αντίπαλο. Πολύ γρήγορα πήρε ένα εύκολο end one, τα είχε αυτά τα σούτ ο Σάσα. Αρκετές βολές και σήμερα για τον Βεζένκοφ. Δεν θυμάμαι αν πέτυχε κάποιο τρίποντο. Πάντως το κλασικό αυτό που κάνει, εύκολα σουτ, αρκετές βολές. Η σημασία είναι όμως ότι δίνει πόντους στην ομάδα και πόντους που όπως φαίνεται έχουν κρίνει παιχνίδια. Και τώρα και με το Λαύριο που ήταν αρκετά καλός. Και με τον Παναθηναϊκό το ίδιο. Στο μόνο παιχνίδι το οποίο δεν κατάφερε ο Βεζένκοφ να κάνει καλό παιχνίδι, γιατί τον είχε κλείσει πάρα πολύ καλά η άμυνα, το παιχνίδι με την Φενέρμπαχτσε, είναι και το μόνο που ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βγει νικητής. Επίσης, πολύ σημαντικό, το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, σε μία από τις προηγούμενες, ότι ο Φουρνιέ βελτιώνεται. Ο Φουρνιέ λοιπόν σήμερα ήταν οριακά να βγει αυτός MVP, πηγαίνοντας 15 πόντους και 3 ασίστ, αν θυμάμαι καλά. Πρώτη φορά τον είδαμε να πηγαίνει συνεχόμενα μπροστά στην μπασκέτα και να κάνει τα layups και τα drives. Έτσι παίρνει πόντους ο Φουρνιέ. Είναι και αυτός ένας παίκτης που τον βλέπουμε αρκετά στις βολές. Δεν τα πάει καλά η αλήθεια είναι στις βολές μέχρι στιγμής φέτος. Και μου φαίνεται περίεργο γιατί νομίζω στο NBA ήταν από τους αρκετά καλούς scorers από τις ελεύθερες βολές. Πέτυχε και τρίποντο. Και γενικά είπαμε όσο προχωράει ο καιρός, ο Φουρνιέ έχει μια σταθερή, αργή μεν, αλλά σταθερή άνοδο. Στο παιχνίδι με τον Λάβρη ήταν καλός και σήμερα δείχνει ότι σε μια αδύναμη σχετικά ομάδα της EuroLeague μπορεί να κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι και να πρωταγωνιστήσει. Μια ομάδα η οποία κέρδισε τη Φενέρ στην τελευταία αγωνιστική με 7 πόντους. Εμείς σήμερα την κερδίσαμε με 6 και αρκετά δραματικά. Στο τέλος έχασαν και 2 τρίποντα οι παίκτες της Ζάλγκυρης για να μειώσουν κι άλλο την διαφορά. Δεν θα άλλαζε κάτι στο αποτέλεσμα. Απλά το σκορ, όπως έκανε και ο Παναθηναϊκός με ένα τρίποντο του Ναν στο τέλος που φάνηκε να κλείνει το παιχνίδι στον πόντο. Η ψηλή σήμερα δεν ήταν καλή. Ο Πετρούσεφ έχασε πολλά end ones, πήρε και τεχνική ποινή. Αυτό ήταν το τρίτο challenge, αν θυμάμαι καλά. Ένα φάουλ για τον Πετρούσεφ, το οποίο ήταν να χρεωθεί καλά και φάουλ, τελικά δόθηκε επιθετικό. Το θυμήθηκα λοιπόν, ποιο ήταν το τρίτο challenge. Πετρούσεφ λοιπόν έχασε αρκετά εύκολα θεωρητικά end ones. Αν τα έβαζε, δεν θα είχαμε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο στο τέλος. Να δυσκολευτεί τόσο πολύ ο Ολυμπιακός για την νίκη. Ο Ράιτ, και αυτός δεν ξέρω αν έβαλε πάνω από 2 ή 4 πόντους. Εκεί ήταν πολύ χαμηλά. Πήρε 6 rebound. Όχι κάτι τρομερό. Ο Φουρνιέ βγήκε πρώτος στα steals. Ο Βιλντόζα έκανε ένα μέτριο παιχνίδι. Μπορούσε και καλύτερα. Δεν πήρε και πολύ την μπάλα. Ο Γκος έκανε ένα εντάξει παιχνίδι. Με 9 πόντους και 4 νομίζω assist, 5 δεν έχω τώρα τα στατιστικά μπροστά μου. Ο Φαλ μπήκε λοιπόν στον αγώνα μετά από αρκετούς μήνες. Ευτυχώς ήταν μήνες καλοκαιριού,
Αν και θα τον θέλαμε να τραυματιστεί, άμα ήταν λίγο αργότερα για να καθάριζε ο Ολυμπιακός και την Basket League πέρσι. Δυστυχώς ο Ράιτ ήταν εκτός και ο Μιλουτίνοφ μόνος του στην κατάσταση που βρίσκεται δεν άντεχε, παρόλο που έκανε πολύ σοβαρή προσπάθεια. Μπήκε λοιπόν ο Φαλ σε πολύ καλή κατάσταση, μπορώ να πω. Με το που έπαιρνε την μπάλα είχε κατευθείαν το vision να κοιτάξει δεξιά και αριστερά, κάτι το οποίο το έχει δουλέψει πάρα πολύ. Βγαίνει έξω από την μπασκέτα, βγαίνει στο τρίποντο, όχι ενώ στάρι φυσικά, για να βοηθήσει στη μεταφορά της μπάλας. Με το που παίρνει την μπάλα, επειδή πολλές φορές υπάρχει double την πάνω του επειδή είναι γιγάντιος, ειδικά σήμερα αντίον της Ζάλγκυρης που δεν είχαν σοβαρό center, και είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα Ολυμπιακός στα λεπτά που πήγε ο Φαλ, κοίταγε συνέχεια να πασάρει στο πλάι. Είναι σημαντική η προσθήκη του, γιατί ο Πετρούσεφ θα μπορεί να πάρει χρόνο στο 4. Ο Ράιτ δεν χρειάζεται να παίρνει τόσα λεπτά. Γενικά υπάρχει μια καλύτερη ισορροπία με τον Φαλ και ο πρώτος σοβαρός ψηλός του Ολυμπιακού. Σοβαρός το λέω γιατί ο Ράιτ, ας πούμε, είναι κοντός. Είναι πολύ κοντό πεντάρι, όχι για κάποιον άλλο λόγο και ότι είναι κακός. Ούτε ο Πετρούσεφ. Ο Πετρούσεφ θα έχει πάει εξαιρετικά φέτος. Απλά στο 4 θα ήταν ακόμα καλύτερος. Αν βλέπουμε, ας πούμε, τον Βεζένκο στο 3 και τον Πίτερς αντί για τον Παπα-Νικολάου να παίρνει τόσα λεπτά. Σήμερα πήρε αρκετά ο Παπα-Νικολάου, αλλά πέτυχε νομίζω 2 στα 3 τρίποντα. Γι' αυτό είναι ο Παπα-Νικολάου πλέον. Δυστυχώς έχει μεγαλώσει αρκετά, φαίνεται. Και αμυντικά και επιθετικά δεν μπορεί να κάνει πολλά. Μπορεί να είναι όμως ένας πολύ καλός catch and shoot shooter. Το έχει αυτό. Έχει ένα αρκετά καλό τρίποντο. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως, να κάνουν υπόλοιπο παιχνίδι, να κάθεται κάπου, να πάρει την μπάλα και να ευστοχίσει στο τρίποντο. Επίσης, τα λεπτά του Φαλ έδωσαν μεγάλη βοήθεια, γιατί και ο Ράιτ και ο Πετρούσεφ είχαν από 4 φάουλ. Ο Πετρούσεφ έγινε και fouled out στο τέλος, στη φάση που είπαμε το επιθετικό φάουλ. Οπότε, αν δεν είχε μπει ο Φαλ, πολύ πιθανό να είχε βγει εκτός και ο Ράιτ και ο Ολυμπιακός να είχε μεγάλο θέμα και να παίζει ο Βεζένκοφ στο 5 ή ο Πίτερς, κατά πάσα πιθανότητα βέβαια ο Σάσα θα ήταν. Ο Γουόκαπ και σήμερα δεν έκανε κάτι τρομερό. Ξαναλέω, ο Γουόκαπ όσο περνάνε τα παιχνίδια δεν μου αρέσει. Πέρσι μου άρεσε πάρα πολύ. Φέτος δεν ξέρω. Νιώθω ότι έχοντας τον Βιλντόζα μέσα στο παιχνίδι δεν μπορείς να έχεις το Γουόκαπ. Και σίγουρα δεν μου άρεσε και το Γουόκαπ Βιλντόζα μαζί, παρόλο που έτσι ξεκίνησε πολύ καλά ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι χάνει αρκετά από το shoot. Γιατί και ο Βουλντόζα δεν είναι shooter, μπορεί να σκοράρει στο τρίποντο, αλλά δεν είναι ο λόγος που πληρώνεται, να το πούμε έτσι. Είναι playmaker, κλασικός Αργεντίνος guard, θα λέγαμε. Ξαναλέω, η πεντάδα που θα ήθελα να βλέπω εγώ. Τώρα με το Φάλ και όλα, σαν πούμε ότι ο Φάλ είναι υγιής, θα ήταν Βουλντόζα, Φουρνιέ, Σάσα, Πετρούσεφ και Φάλ. Και η δεύτερη πεντάδα θα ήταν Walkup, Dorsey, Πίτερς, είπα ο Παπα-Νικολάου και Πίτερς στο 4 και στο 5 ο Ράιτ. Νομίζω θα ήταν αρκετά καλά. Φυσικά ειδικός είναι ο Μπατζόκας και αυτός θα το κρίνει αυτό. Αυτά λοιπόν για τώρα. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε ένα like, ένα σχόλιο και ένα subscribe. Σιγά σιγά πλησιάζουμε τους 10.000 ακόλουθους. Οπότε μπείτε και εσείς στην παρέα μας. Τα λέμε και σε αναρτήσεις και στα σχόλια. Και παντού θα υπάρχουν αρκετές εκπομπές αυτές τις μέρες, καθώς έχουμε αρκετά θέματα να πούμε και ποδοσφαιρικά και μπασκετικά. Καλή συνέχεια!